Μαμά, είναι βαρέθηκε στα ίδια και τα ίδια. Μα ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτε. Καταλαβαίνεις, είμαι ερωτευμένος με την γυναίκα. Μαμά, κόψε το, είπαμε να. Έσπασες μου τα νεύρα μου. Ναι, ξέρεις την και βρίζεις την εγώ πάρε. Ξέρεις την και να λύσεις συμφέροντο λόγα. Άτε ρε μάνα, πάρε τα μας. Θυμόσαστε στο τέλος, α! Γιατί δεν ξέρω τα κλειδιά σου ποτέ. Γιατί δεν θέλω να έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις, Ανδρέα. Εκπλήξεις, αφού η μάνα μου είναι Αθήνα. Ναι, εννοούσα τη μάνα σου. Αλλά. Γκόμενες, ίσως. Καλά. Γουστάρω μαζί, λεύκες. Θεωρείς μόνο γελό. Τώρα σοβαρά μιλάς, δηλαδή. Θα μου κάνεις πλάκα. Έχασα κανένα επεισόδιο, δεν το κατάλαβα. Συμβαίνει κάτι. Έλα να μπούμε μαζί στο προφίλ σου στο Facebook να δούμε τις καινούργιες σου φίλες που εξέχασες να μου πεις. Που παρεμπιπτόντως ξέροντες. Ναι, ζεις τίποτα να πεις. Καταπιες την γλώσσα σου. Κάτσε ρε μωρό μου, ένα λεπτό με να αρπάσεσαι. Σου είπα κάτι για τη Δανάη, γιατί σημαίνει τίποτε, όχι επειδή ήθελα να σου κρύψω κάτι. Σ' άλλωστε οι φίλες στο Facebook δεν είναι κάτι σπουδαίο. Ξέρεις το πολλά καλά. Ναι, συμφωνώ. Το να τηλεφωνείς όμως κάτι σημαίνει, ναι. Δανάη, στις εξερχόμενες, έπιαστε είναι εσύ. Τι ζητάμες τώρα. Τίποτε. Μην πεις τίποτε καλύτερα. Ανδρέα, θεωρείτες με δεδομένη. Τι αρκέψεις και ψάχνες με τις μητσές. Να μου που γίνεται, δάμε. Περίμενε, ρε, ένα λεπτό, περίμενε. Γιατί δεν ξεκινάς κανένα χόμπι. Θα γεμίζεις τις ελεύθερες ώρες, γυμναστική, ξέρω εγώ. Δεν μ' αρέσει η γυμναστική, βαριέμαι με τεμπέλα. Αλιώνη! Αλιώνη! Κούδωνη, παιδί, μάνησε! Μάλιστα, κύριε, πάω! Πλάκα θα γίνει, άρθει μαμά πιο νωρίς, ε! Σας παρακαλώ, κύριε, πού πάτε, πεθαίνετε, τρώνε, κύριε! Θα με είσαι εσύ! Τώρα να τα ακούσεις για τα καλά! Τι σημαίνει! Και καταρχάς τι τρόπος να τον φέρει σπίτι μου. Συγγνώμη, αλλά έφταλε με έξω από τα ρούχα μου. Έκαμε μένω κατά το ξεριστό! Μια στιγμή σε παρακαλώ πολύ, ε! Ποιος έκανε τον καφέ, γιατί. Εγώ φταίω. Έπρεπε να έρθουν που ήταν προχτές να σπιάσουν ένα στα πόουλα. Είτε σπίτι ξημερώματα και μέσα σώτα μαζί μου, ναι. Λοιπόν, δεν ήταν. Είπε ψέματα! Σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Δεν έπρεπε να κατέψει. Αλλά και εγώ έπρεπε να πιο αυστηρό μαζί τη με τέτοιο ψέμα που μου είπε. Αλλά είδες, έπαθε σοκ. Δεν περίμενε με τίποτα ότι θα την ξεπροστιάσεις έτσι. Το μόνο που ήθελα ήταν να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Sorry για την αναστάτωση. Έχεις δίκιο. Τι λες τώρα. Ανδρέας είπαμε. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, εγώ είναι να πω πάνω να δεν μου γίνεται. Είδατε την Ιταλοσοφία, ναι, κλαι. Ρε, δεν πας πουθενά εσύ, να μείνεις εδώ. Θα το σκεφτεί μόνη της. Θα της μιλήσω λίγο αργότερα. Άρεσε το παιδί να κρασεί. Προέχουμε τόση ώρα έτσι. Ναι, συγγνώμη, Ανδρέα μου. Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω τίποτε. Πρέπει να φύγω. Για άλλη μια φορά, συγγνώμη για την αναστάτωση, δεν φταίτε σε κάτι εσείς. Απλά έκαμε με άνω κάτω με την κοπέλα μου και ενευρίασα γι' αυτό να αντίδρασα έτσι. Ήταν εντελώς παρορμητικό.
Αγάπη μου, επιτέλους ρε μωρό μου, έπτιανα σου νύχτα και στο κλειστό, επέλανα. Έλα σου το περίμενε. Please, ρώτασε την Αθηνά να δεις ότι η Μιτσά είναι κάτω σε εμάς χωρίς λόγο. Επίας... Α, είπες σου δε Αθηνά. Πάλε καλά. Πιστεύκεις με, ναι. Έλα σου πω, please, θέλεις να έρθεις ποτέ να μιλήσουμε. Αλήθεια. Ωραία, εντάξει. Εντάξει, να σε περιμένω. Τώρα, α. Άντε, φιλιά. Bye. Τι είναι τέτοια επιμονή που έχεις ρε μωρό μου, να με χρησιμοποιείς τα κλειδιά σου. Τι θέλεις να με εσύ. Πάεις καλά. Και πώς ήρθες στο σπίτι μου. Να μην σε νοιάζει. Γιατί μου φέρες έτσι, γιατί είσαι τόσο σκληρός μαζί μου. Συγγνώμη, ζητάς μου και τα αρέστα. Γιατί, τι σου έκανα. Α, είσαι αλλού εσύ. Λοιπόν, να σηκώθηκε από το σπίτι μου. Άκουσες τι είπα, φύε. Δεν πάω πουθενά. Θέλω να μιλήσουμε. Και πες το και στο θείο μου και σε όποιον άλλον θέλεις, δεν με νοιάζει. Να πίνεις λιγμένα, είσαι πελή. Κοίτα που έμπλεξα ο άνθρωπος, δεν το πιστεύω. Ρε εσύ κουφίε από το σπίτι μου με το καλό πριν να μου γυρίσει, α. Δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Θέλω να μιλήσουμε.